Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 3-2 του Ατρομήτου στο Περιστέρι σε ένα παιχνίδι θρίλερ για την τρίτη αγωνιστική της Super League που κρίθηκε στο 92. Πρώτη εκτός έδρας επικράτηση για τον αίτητο δικέφαλο του Βορρά. Δύο γκολ από Απόστολος Βέλιος για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που προσπάθησε να κάνει την ανατροπή στο παιχνίδι. Στην Κρήτη, ο Όφη επικράτησε 3-1 του Πανετολικού που μετράει μόνο ήττες στο πρωτάθλημα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Το σκορ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης είναι 1-0 υπέρ των Ερυθρολεύκων με γκολ του Γκιγέρμε. Καταπληκτικό μάτς στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε στο 17ο λεπτό. Πέλκας μπαίνει στην περιοχή, Πέλκας προσποιείται, έτοιμος να εκτελέσει. Πέλκας γυρίζει για τον Ακπομ, κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά διπλασίασε το σκορ στο 22 με βολίδα του Λέο Μάτος. Ο Ατρόμητος μείωσε με κεφαλιά του Βέλιου στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά ως offside, όμως τελικά μέτρησε με τη χρήση του VAR. Ο Απόστολος Βέλιος έφερε το μάτς στα ίσια με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 52. Ωραία πάσα για τον Βέλιο που τσιμπά την μπάλα. Βέλιος θέλει να περάσει και να εκτελέσει στα δίχτυα! Απόστολος Βέλιος! Στο 28ο λεπτό ο Βαρέλα πέτυχε γκολ που όμως ακυρώθηκε ως offside. Ανάποδη κεφαλιά του Κρέσπο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 2-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.